Την ανάγκη να υπάρξει αποτελεσματικότερη χρήση και μεγαλύτερη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων που προορίζονται για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, επεσήμανε κυρίες και κύριοι στο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, η αρμόδια επίτροπο Σεσίλια Μάλμστρομ. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που συναντήθηκε με την επίτροπο στις Βρυξέλλες, παραδέχθηκε ότι από τα 250 εκατομμύρια ευρώ που διατίθενται για την Ελλάδα έχουν απορροφηθεί μόλις τα 40 και ζήτησε τη στήριξη της Κομισιόν για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων υποδοχής παράνομων μεταναστών. Την ίδια ώρα, μετά την ανακοίνωση ότι όσοι παράνομοι μετανάστες συλλαμβάνονται θα υπόκεινται υποχρεωτικά σε ελέγχους για λοιμώδη νοσήματα, το Υπουργείο Υγείας ζήτησε σήμερα από τις διοικήσεις των νοσοκομείων να διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τη φιλοξενία των μεταναστών όπου και όταν απαιτηθεί. Μιλώντας στον Sky πάντως, ο εκπρόσωπος της Frontex στην Ελλάδα παραδέχθηκε ότι οι έλεγχοι στα σύνορα δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας με γειτονικές χώρες. Υπάρχει φόβος. Υπάρχει ερημοποίηση, υπάρχει γκετοποίηση. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Και το απροχώρητο αποκαλύπτεται πλήρως σε μια πολυκατοικία στην οδό Γεναδίου. Παλιοσίδερα, λαμαρίνες, παλιές μηχανές, καρότσια και σύρματα. Όλο το εμπόρευμα στιβαγμένο σε μια αυλή. Στη θέα της κάμερας, το τρίκυκλο που τα φορτώνει μένει παρατημένο στην άκρη του δρόμου και οι αλλοδαποί ανεβαίνουν στην ταράτσα της οικοδομής για να κρυφτούν. Μία πόρτα κλείνει και κλειδώνει στον πρώτο όροφο, μία άλλη όμως μένει ανοιχτή στο δεύτερο. Βρισκόμαστε στον Όδο Γερανίου σε ένα από τα σπίτια τα οποία διαμένουν παράνομα εκατοντάδες λαθρομετανάστες. Σε αυτό μόνο το δωμάτιο, το οποίο είναι 20 τετραγωνικά, διαμένουν περισσότερα από 20 άτομα. Το πάτωμα παντού είναι γεμάτο, κουβέρτες και σκεπάσματα. Από τον όγκο των παπουτσιών που υπάρχει στους τοίχους, καταλαβαίνει κανείς αυτό που οι γείτονες μας είπαν. Μέσα σε 4 μόλις δωμάτια διέμεναν περίπου 80 μετανάστες. Η εικόνα του μπάνιου άλλωστε μαρτυρά τις συνθήκες υγιεινής του διαμερίσματος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, πλέον θα γίνεται υποχρεωτικός έλεγχος και νοσηλεία για μια σειρά από νοσήματα, τα οποία εδώ και χρόνια είχαμε ξεχάσει στην ελληνική κοινωνία. Όσοι διαπιστωθεί πως πάσχουν με κάποιο από αυτά δεν θα εισέρχονται στη χώρα, ενώ όσοι είναι ήδη εδώ θα τίθεται σε καραντίνα σε ειδικούς χώρους απομόνωσης των νοσοκομείων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας θα διατεθούν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι των μεγάλων νοσοκομείων της περιφέρειας για τη φιλοξενία παράνομων μεταναστών όπου και όταν απαιτηθεί. Όσον αφορά τη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας στην περιφέρεια, τι θα γίνει? Θα μεταφέρουν όλους τους αρρώστους σε εμάς και στα παιδιά μας? Οι τοπικές κοινωνίες εξακολουθούν να αντιδρούν. Συγκέντρωση είχαν οι κάτοικοι στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας για άλλη μία μέρα. Η τοπική κοινωνία αντιδρά, αφού από τη μια πλευρά του πρώην στρατοπέδου είναι αθλητικές εγκαταστάσεις και από την άλλη τα σπίτια του χωριού. Το θέμα αναμένεται να φέρει στην Ένωση των Δήμων ο Γιώργος Καμίνης. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο της Αθήνας, είναι όλης της χώρας. Και στην Αττική να γίνουν στρατόπεδα και παντού όπου μπορούν να γίνουν το βάρος να κατανεμηθεί κατ' ισομοιρία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Frontex, το 2011 εντοπίστηκαν 57.000 παράνομοι μετανάστες να διασχίζουν τα σύνορα, ενώ το 2010 περίπου 56.000. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια παρόμοια κατάσταση με τη δική σας. Έχεις πάρα πολλούς ανθρώπους να διασχίζουν τα σύνορα. Είναι σίγουρο πως χρειαζόσασταν βοήθεια. Δεν πιστεύω πως μπορεί μια χώρα να αντιμετωπίσει μόνη της μια τόσο μαζική εισρωή μεταναστών. Συνάντηση με την Επίτροπο για θέματα μετανάστευσης είχε στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Επισημάνθηκαν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απορρόφηση των πόρων, καθώς έχουν χρησιμοποιηθεί μόλις 40 εκατομμύρια από τα 250 που έχουν εγκριθεί. Μιλήσαμε για την αναγκαιότητα δημιουργίας περισσότερων κέντρων φιλοξενίας με ανθρωπιστικούς όρους στην Ελλάδα. Εισραίουν εκατοντάδες άνθρωποι και κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι, περίπου 150.000. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται πια πολύ σημαντικό πρόβλημα για την κοινωνική ειρήνη. Η λύση είναι μία, να τους απελάσουμε. Και μέχρι τότε υπάρχουν νησιά για να τους φιλοξενήσουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τραυματίσουμε τοπικές κοινωνίες. Νέα επιχείρηση της Frontex ξεκινά το 2012 με την παροχή ειδικών αλλά και του κατάλληλου εξοπλισμού.
Το θέμα θα συζητήσουμε σε λίγο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, γιατί σήμερα είχαμε μία σειρά, νομίζω, πολύ σημαντικών παραδοχών για αυτό το θέμα. Θέλω προηγουμένως όμως και μαζί να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια του οδηπορικού που κάνει, κυρίες και κύριοι, ο Σκάι στην Αθήνα. Η Βίκη Παύλου με την κάμερα του Σκάι περπάτησαν σήμερα στις περιοχές της Βικτόριας και της Αχαρνών, αποτυπώνοντας την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Θα δείτε λοιπόν το ρεπορτάζ, είναι συγκλονιστική η μαρτυρία ενός μικρού παιδιού, το οποίο περιγράφει αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο μεταναστών μπροστά στα μάτια του. Και όπως λέει, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ήρθε αντιμέτωπο με τέτοιες εικόνες. Στην οδό Αχαρνών, από παντού ξεπροβάλλουν μετανάστες, χωρίς νόμιμα έγγραφα και άδειες παραμονής, που συλλέγουν μέταλλα από τα σκουπίδια και τα πόλουν σε μάντρες του Βοτανικού και του Ταύρου. Ο δρόμος έχει μετατραπεί σε απροσπέλα στον γκέτο. Όπως βλέπετε, κανένας Έλληνας πολίτης δεν τολμά να περάσει πεζός από εκεί, ακόμα και τις πρωινές ώρες. Ενώ το μόνο που αντικρίζει κανείς είναι σκηνές σαν κι αυτοί, με λαθρομετανάστες να κλέβουν και στη συνέχεια να καταδιώκονται από την αστυνομία. Ζούμε από τύχη. Ζούμε από τύχη. Έλα, μετά τις 5 και να βγεις, για να δεις μετά πώς γυρίζεις. Όλα δείχνουν ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, με τους κατοίκους να σκέφτονται να ζητήσουν ακόμα και άδεια οπλοφορίας. Θα πάμε να πάρουμε άδεια για οπλοφορία, δεν πάει άλλο. Η αστυνομία έχει περιορισμένα μέτρα από ό,τι καταλαβαίνω. Μέτρα που προφανώς δεν μπορούν να αποτρέψουν ακόμα και τις συμπλοκές μεταξύ των λαθρομεταναστών. Μέρα μεσημέρι, μπροστά στα μάτια μικρών παιδιών. Ήταν δύο άτομα, ένας ήταν από Αφγανιστάν και ένας ήταν από Ιράν. Και τον βρίζει, νόμιζε, αυτός είπε για λεφτά. Και λέει, έλα έξω, τον έβρισε. Και αυτός λέει, περίμενε να βγω έξω, έρχεται ο άλλος, μπαίνει μέσα και βαράει ο ένας τον άλλο. Με μαχαίρι δεν ξέρω που τον έβαλε, στη κοιλιά, στο κεφάλι, δεν ξέρω. Ήσουν μπροστά εσύ? Ναι, ήμουν μπροστά. Εσύ που καθόσουν εκείνη την ώρα? Έξω ήμουν. Δεν φοβήθηκες που το είδες αυτό? Έχεις ξαναβεί τέτοια περιστατικά? Πολλές φορές, Ναι. Αυτά τα περιστατικά έχουν αναγκάσει πολλούς ηλικιωμένους ανθρώπους στην περιοχή, όπως τον κύριο Γιώργο, να ζητούν τη βοήθεια νεότερων για να κάνουν τις κατά τα άλλα απλές καθημερινές δουλειές τους, όπως να αγοράσουν μία φρατζόλα ψωμί. Θέλει να πάει κάπου κάποιος. Μιλάμε για ανθρώπους ανήμπορους που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Εμείς που μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε με το παραπάνω. Δεν μας ικανοποιεί όπως αυτό. Δεν είναι η εικόνα που θέλουμε να ζήσουμε έτσι. Μια εικόνα όπου οι καυγάδες, οι φασαρίες και το εμπόριο ναρκωτικών είναι στην καθημερινή ατζέντα. Εδώ υπάρχουν ναρκωτικά. Στη Χέιδελ και Αχαρνών. Τσιγάρα, ναρκωτικά. Τα κρύβουν μέσα στα θρεάτια της ΕΙΔΑΠ. Μέσα, τσιγάρα, ναρκωτικά, σε λούκια, σε αποθηκούλες από τα στενά ξεφυτρώνουν. Τι κάνει το κράτος? Σαν πολίτες αυτού του κράτου που πληρώνουν νομοταγής και πληρώνουν τους νόμους, μου έρχεται να φουγώ, να ουρλιάξω, να φωνάξω, να με ακούσει κάποιος. Υπάρχει τέτοια διαφθορά σε όλα τα επίπεδα. Ένα είναι το σίγουρο. Πρέπει επιτέλους η πολιτεία από το καθεστώς των λόγων να περάσει στο καθεστώς των έργων. Αυτή είναι λοιπόν η αλήθεια, η δύσκολη αλήθεια των κατοίκων και των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο κέντρο των Αθηνών, Κατερίνα. Ένα ζήτημα πολύ πολύπλοκο και σήμερα, όπως είπαμε και πριν, είχαμε κάποιες ενδιαφέρουσες παραδοχές. Είχαμε καταρχήν δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι αυτό που αναφέρει ο εκπρόσωπος της Frontex μιλώντας στον Sky, ότι δηλαδή δεν μπορεί ο έλεγχος των συνόρων να λύσει το πρόβλημα που έχει η χώρα μας. Και το δεύτερο ήταν αυτή η κίτρινη κάρτα, έχω την αίσθηση, που μας έβγαλε σήμερα η εκπρόσωπος της Κομισιόν στα θέματα μετανάστευσης, που είπε: παιδιά, εδώ είναι τα λεφτά. Εσείς δεν τα αξιοποιείτε. Λεφτά υπάρχουν. Ακριβώς. Πραγματικά. Και λεφτά που δόθηκαν σε ΙΑΜΟ πριν από 3 χρόνια. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα είναι αυτό που λέμε ασύμμετρη απειλή, κυριολεκτικά. Στο ραδιόφωνο του Sky, το είδαμε και πριν, μίλησε σήμερα ο εκπρόσωπος της Frontex, έτσι, ο κύριος Παριζιζέκ. Και είπε το εξής συγκλονιστικό. Δεν υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το επαναλαμβάνω γιατί αξίζει τον κόπο, νομίζω, να σταθούμε σε αυτό, κάποια παρόμοια κατάσταση με τη δική σας. Και δεν υπάρχει, είπε, καμία χώρα που να μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της μια τόσο μαζική εισρωή μεταναστών. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις ότι έχουν σηκώσει όλοι τα χέρια ψηλά, έτσι. Αυτό που σημαίνει στην Ελλάδα, θέλω να πω, δεν σημαίνει πουθενά στη Δύση. Η επίσημη καταγραφή λέει ότι κάθε χρόνο μπαίνουν στη χώρα περί τους 100.000 λάθρομετανάστες. Και μπαίνουν για να μείνουν στην πολύ μεγάλη, στη συντριπτική πλειοψηφία τους. Δεν φεύγει κανείς. Και αν φεύγουν, είναι ελάχιστοι. Δεν επανοπροωθείται κανείς. Αντιθέτως, αναλαμβάνουν δουλειά τα κυκλώματα και τα οργανωμένα συμφέροντα με τζίρους απίστευτους και ζούμε ως εκ τούτου την άλωση της μισής Αθήνας. Τουλάχιστον της μισής Αθήνας. Διότι οι μετανάστες της δεκαετίας του 90 με τους
συγγενείς από πολιτισμικής πλευράς ανθρώπους που ήρθαν από τις Βαλκανικές χώρες και ενσωματώθηκαν όπως ενσωματώθηκαν με καλό τρόπο, δεν έχουν καμία σχέση με τους μετανάστες της δεκαετίας του 2000. Ναι, έχει άλλα χαρακτηριστικά αυτό το κύμα μετανάστευσης των τελευταίων ετών. Έχουμε ξαναπεί αυτό που συντελείται τα τελευταία χρόνια είναι μαζική μετακίνηση μουσουλμανικού πληθυσμού. Με την Τουρκία να παίζει καταλυτικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι οι κάτοικοι μόνο ενός μικρού χωριού στην Τουρκία, στα σύνορα με την Ελλάδα, έχουν λύσει το οικονομικό τους πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Η αμοιβή είναι 600 ευρώ το κεφάλι, αν τους φτάσει με αυτοκίνητο μέχρι τα σύνορα. Και ανεβαίνει στα 2.000, αν τους περάσει και απέναντι, δηλαδή στην Ελλάδα. Πριν από δύο χρόνια, λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Χρυσοχοίδης υπέγραψε όμως την τροπολογία που ήθελε η Τουρκία και η οποία λέει ότι μόνο 1.000 λαθρομετανάστες το χρόνο θα δέχεται η Τουρκία. Επίσης, το Δουβλίνο 2, μην ξεχνάμε, το οποίο ο Γιώργος Παπανδρέου τόσο περήφανα υπέγραψε, που προβλέπει η απόφαση δηλαδή, η συμφωνία του Δουβλίνου, ότι όποιος λαθρομετανάστης εισέλθει σε ευρωπαϊκή χώρα και συλληφθεί, δεν θα επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του, αλλά στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία πρωτοεισήλθε, δηλαδή στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που είναι αποθήκη. Άρα, Κατερίνα, μιλάμε εδώ για την ανάγκη διακρατικών συμφωνιών ή και αναθεώρηση συμφωνιών που έχουν ήδη γίνει, προκειμένου να δέσουν οι κρίκοι, αν θέλεις, τις αλυσίδες που πιθανά να δώσουν λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ακριβώς. Τουλάχιστον γι' αυτά μιλάμε. Και για την επιτακτική ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης, έτσι, με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τις διεθνείς συνθήκες. Βεβαίως, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, κάθε πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του προβλήματος εξυπακούεται ότι είναι θετική. Δεν χωράνε δογματισμοί εδώ, ούτε αιμονές, αλλά δεν χωράει και τσαπατσουλιάσια. Καλές οι πρωτοβουλίες αρκεί να έχουν συνέχεια και συνέπεια και όχι πρόσκαιρο, προσωρινό χαρακτήρα για άλλους λόγους. Αυτή είναι, νομίζω, η κατάσταση όπως πρέπει να αντιμετωπιστεί, έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα.